Αγαπητοί μου εκπαιδευτικοί, αγαπητοί μου άρχοντες, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιπεριφερειάρχα Μάνων, κύριε Δήμαρχε, λοιποί κύριε Δήμαρχε, εκπρόσωποι του Δημοτικού Συμβουλίου, της Αστυνομίας και όλων των φορέων της επαρχίας μας, με τη βοήθεια του Θεού και τις πολλές πρεσβείες της Παναγίας μας, σήμερα κάνουμε και τον αγιασμό για την έναρξη του σχολείου αυτού, αλλά και τα εγγένεια συγχρόνως. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας χάρισε ένα καινούριο σχολείο. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός έλεγε ότι αν το γένος μας έχει σχολεία, έχει παιδεία, τότε αυτό το γένος θα σωθεί. Και μάλιστα είναι πάρα πολύ συγκινητικό πράγμα η αυλή του σχολείου να είναι συγχρόνως και η αυλή της Εκκλησίας. Έτσι έκαναν οι προγονείς μας. Το σχολείο το έβαζαν μέσα στην αυλή της Εκκλησίας, γιατί από τα ιερά γράμματα θα έπρεπε εν συνεχεία να έχουν και τα γράμματα της παιδείας των αρχαίων Ελλήνων και της παραδόσεώς μας. Χαίρο λοιπόν σήμερα για τα εγγένεια του σχολείου, συγχαίρω όλους εκείνους οι οποίοι υποπίασαν, όλες τις δημοτικές αρχές, γνωρίζει ο Θεός και τα ονόματα αυτών, και συγχαίρω και τους γονείς σας και εσάς ιδιαιτέρως παιδιά μου. Εγώ δεν θα έχω την ευκαιρία να σας ακούω κάθε μέρα και να σας βλέπω κάθε μέρα. Αφού λοιπόν το επισκοπείο με το σχολείο είναι σε μια απόσταση αναπνοής. Μάλιστα λέω και στο διευθυντή του σχολείου ότι θα χαρώ μια μέρα όλο το σχολείο να το φιλοξενήσουμε στη Μητρόπολη μας. Να δείτε που μένει ο επίσκοπος, ποια είναι τα γραφεία και να έχω και εγώ την ευκαιρία να σας κεράσω ένα χυμό θα λέγαμε και ένα γλυκό και να χαρώ με τη δική σας παρουσία. Εύχομαι να έχετε υγεία και κάθε καλό στη ζωή σας και ο Θεός να είναι πάντοτε μαζί σας και να ευλογεί τα έργα σας. Καλή αρχή και να χαιρόμαστε όλοι το σχολείο. Σεβασμιότατε, κύριε Δήμαρχε και κύριοι πρώην Δήμαρχοι, κύριε Αντιδήμαρχοι, κύριε Περιφερειακέ Διευθυντή, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριε Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κύριε Πρόεδρε της Σχολικής Επιτροπής, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εκπαιδευτικοί, γονείς και κηδεμόνες, αγαπητά μου παιδιά. Με ιδιαίτερη χαρά, τιμή και συγκίνηση, οι συνάδελφοί μου και εγώ συμμετέχουμε στην τελετή εγγενείων του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Καστοριάς. Καταρχάς, θέλουμε να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας, διότι χάρη στις προσπάθειες των δημοτικών αρχών μας, ολοκληρώθηκε πλέον η πολυπόθητη ανακαίνιση του ιστορικότερου δημοτικού, του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Καστοριάς. Χαιρόμαστε διότι το ανακαινισμένο διδακτήριό μας, ένα πραγματικό κόσμημα και στολίδι της πόλης μας, θα ζωντανέψει και πάλι καθώς θα κατακλειστεί από χαρούμενες παιδικές παρουσίες και θα καταστεί εκ νέου φυτώριο παραγωγής γνώσης και παιδείας. Η εκπαίδευση, η παιδεία και η αγωγή των παιδιών είναι το πολυτιμότερο αγαθό για τον άνθρωπο διότι του παρέχει τα εφόδια να ονειρεύεται, να προοδεύει, να εξελίσσεται, να προσδοκά σε ένα καλύτερο μέλλον, να μετουσιώνει το όνειρο σε στόχο και να έχει μια λαμπρή πορεία ζωής. Ιδιαιτέρως αυτή τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε, η ορθή παιδεία και η αληθινή γνώση αποτελεί το φως για την υπέρβαση των προβλημάτων μας. Το σχολείο χτίστηκε και λειτουργήσε με την προοπτική να φιλοξενήσει πολλές γενιές μαθητών και μαθητριών στους ελκυστικούς χώρους. Είμαι βέβαιος πως οι κατάλληλα διαμορφωμένοι χώροι του θα αποτελέσουν για τους μαθητές μας πηγή έμπνευσης και δημιουργικότητας, η οποία θα τους καθοδηγεί στον επιδιωκόμενο σκοπό της μάθησης, θα τους προάγει ψυχικά και πνευματικά. Παραδίδεται λοιπόν επίσημα σήμερα τόσο στην εκπαιδευτική όσο και στη μαθητική κοινότητα ένα σύγχρονο σχολικό κτίριο
ένα σχολικό συγκρότημα το οποίο ανταποκρίνεται τόσο στις προσδοκίες των μαθητών, όσο και των εκπαιδευτικών και των γονέων. Καλημέρα και από μένα. Σήμερα όμως είναι έτσι μια ιστορική μέρα για την πόλη μας, την πόλη της Καστοριάς, γιατί μετά από αρκετά χρόνια το ιστορικό του Δημοτικού Σχολείου επαναλειτουργεί. Μια πολύ καλή και συντονισμένη προσπάθεια όλων των δημοτικών αρχών των τελευταίων 8-9 ετών. Εγώ θέλω να ευχηθώ στους μαθητές να έχουν καλή δύναμη, να είναι επιμελείς μαθητές, μια καλή και δημιουργική σχολική χρονιά, ιδιαίτερα για τα παιδιά της πρώτης τάξης του Δημοτικού, τους εκπαιδευτικούς καλή δύναμη και καλό αποτέλεσμα, και εμείς ως Περιφερειακή Αρχή, ως Περιφέρεια, θα είμαστε κοντά στα προβλήματα σε συνεργασία με τους Δήμους, με τον Δήμαρχο Καστοριάς, τον κ. Κορετζίδη, για όποια θέματα προκύψουν, τα οποία θα πιστεύω ότι με την θέληση και με τη συνένωση των δυνάμεών μας μπορούμε να τα λύσουμε. Έχουμε σε όλους καλή δύναμη, καλή υγεία στους γονείς των παιδιών να είναι κοντά στα παιδιά. Είναι παιδιά δημοτικού, μικρές ηλικίες τρυφερές. Να είμαστε όλοι γεροί και αισιόδοξοι. Σας ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί μαθητές, βλέπω ότι είστε ανυπόμονοι για να πάτε να δείτε τις νέες αίθουσες. Και εμείς έχουμε αυτή την ανυπομονησία, γιατί θα ήθελα να πω ότι εγώ αυτό το σχολείο τελείωσα. Εδώ πρώτο ήρθα μαθητής και από εδώ αποφύτησα. Είναι ιστορικό σχολείο, όχι μόνο για μένα, αλλά για όλη την Καστοριά. Θα ήθελα να σας ευχηθώ καλή και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία. Αγαπητά παιδιά, αρπάξτε την ευκαιρία που σας δίνει. Γνώσεις και εμπειρίες πολλές θα έχετε αυτή τη χρονιά. Ιδανικά και αξίες θα φροντίσουν να σας περάσουν οι συνάδελφοι και οι εκπαιδευτικοί. Αγαπητοί συνάδελφοι, ξεδιπλώστε τις ικανότητες και τις δεξιότητες. Δώστε στα παιδιά την ευκαιρία, στηρίξτε τα, δώστε στα παιδιά την ευκαιρία να γίνουν οι αυριανοί σκεπτόμενοι πολίτες. Αγαπητοί γονείς, κηδεμόνες, αγαπητοί εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας θα είναι δίπλα και σε αυτό αλλά και σε όλα τα σχολεία της περιοχής μας και δίπλα στους εκπαιδευτικούς. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε και το βήμα να μιλήσω. Ένα λόγο ήθελα να πω μόνο, ότι η πολιτεία έκανε το χρέος της, έκανε αυτό το διαμάντι, το επεξεργάστηκε. Τώρα καιρός οι εκπαιδευτικοί να πάρουν αυτά τα διαμάντια μπροστά μας να τα επεξεργαστούν και να τα αποδώσουν στην κοινωνία, στους ανθρώπους. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητά μου παιδιά, γονείς, σεβαστοί δάσκαλοι, κύριοι συνάδελφοι, συγγνώμη για τον ιερό κύριο, δεν ότι αποχώρησε, αλλά ξέρετε ότι δεν έχω πρώτο. Να ξέρετε, όπως είπαν και οι προλαρίσαντες, παιδιά, είστε πολύ τυχερά, γιατί ζείτε σε ένα από τα πιο ιστορικά σχολεία της πόλης μας. Και εγώ, όπως είπε ο κύριος Μαρτύρης, τελείωσα αυτό το σχολείο, και οι παππούδες μου και ο πατέρας μου και τα παιδιά μου. Είναι σημαντικό να βλέπεις τη συνέχεια. Είναι σημαντικό να αισθάνεσαι περήφανος ότι και εσύ έβαλες ένα λιθαράκι σε αυτό το σχολείο. Αλλά να φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή κάνουμε ένα μνημόσυνο για αυτούς οι οποίοι έβαλαν το πρώτο, την πρώτη πέτρα σε αυτό το σχολείο, που την κουβαλούσανε από το απέναντι βουνό, μία-μία για να φτιάξουν αυτό το σχολείο. Με δικά τους χρήματα, εμείς δεν κάναμε τίποτε, απλώς κάναμε την υποχρέωσή μας. Ένα μνημόσυνο σε αυτούς τους ανθρώπους που σκέφτηκαν να κάνουν αυτό το διαμάντι, όπως είπε ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης. Να είστε καλά, να έχετε υγεία και καλή πρόοδο. Στα παιδάκια που θα ακούσει αυτό το κόσμο σε αυτό το στολίδι, θέλω να τους πω ότι στεναχωρέθηκαν οι μεγαλύτεροι, ξέρουν, οι έκτη τάξη, όταν τους πήγαμε στο πρώτο γυμνάσιο, γιατί έπρεπε να μεταπομίσουν από εδώ για να πιστεί το σχολείο. Προτεραιότητά μας σαν Δημοτική Αρχή ήταν να εντάξουμε αυτό το σχολείο στο ΕΣΠΑ για να μπορεί να χρηματοδοτηθεί. Κάναμε αγώνα, δώσαμε τα πάντα, ούτως ώστε να προσθεθεί ακόμα ένα στολίδι, ένα κτίριο, όπως και κάποια άλλα που έκανε η Δημοτική Αρχή, όπως το αρχοντικό Βέρβουλα, το αρχοντικό Πηχαιό και άλλα.
Και θέλω να ευχαριστήσω και την περιφέρεια και τη διαχειριστική αρχή της περιφέρειας και τον κύριο Σαββόπουλο και τον κύριο Δακή που πραγματικά σε συνεργασία μαζί μας εντάξανε αυτό το έργο στο ΕΣΠΑ το οποίο ξεκίνησε να γίνεται. Και πρέπει να δώσουμε και τα εύσημα στον εργολάβο γιατί πραγματικά έκανε αυτό το κύριο με πολύ μεράκι γιατί είναι Καστοριανός και ήθελε να γίνει ένα κόσμο και αυτό το σχολείο. Όπως επίσης θέλω να ευχαριστήσω και τις τεχνικές υπηρεσίες, την υπηρεσία προγραμματισμού του Δήμου, τις τεχνικές υπηρεσίες που δώσανε μάχες. Γιατί δεν είναι εύκολο να γίνεται ένα έργο. Είναι πολύ δύσκολο να εξασφαλίσει την χρηματοδότηση. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, η χρηματοδότηση. Επομένως, και θα σταθώ σε μία κουβέντα που είπε ο Διευθυντής, παιδιά, εσείς που είστε μέσα στο σχολείο, να το προσέξετε σαν τα μάτια σας. Έτσι, γιατί αυτό ανήκει σε όλους μας, ανήκει σε εσάς, τους πατεράδες σας και τους επόμενους που θα έρθουν. Άρα, επομένως, εύχομαι καλή χρονιά σε εσάς, τα παιδιά, και εύχομαι αυτό το σχολείο να γίνει μια κυψέλη γνώσεων και με αξίες και με αρχές για την κοινωνία που εσείς αποτελείτε το μέλλον. Κύριε Δήμαρχε, να ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Θεώρησα χρέος να είμαι παρόν στο συγκεκριμένο αγιασμό που συμπίπτουν τα εγγένεια. Είναι σαφές ότι το συγκεκριμένο έργο είναι αποτέλεσμα μιας συλλογικής προσπάθειας. Όπως σαφές είναι ότι το συγκεκριμένο κόσμο με στολίδι για την πόλη έγινε σε μια εποχή ιδιαίτερα δύσκολη, στην εποχή του μνημονίου. Καθυστέρησε μια δεκαετία σχεδόν. Σήμερα όμως δεν είναι η ώρα να αναφερθούμε σε πολλά θέματα. Είναι η ώρα των παιδιών. Παιδιά μου, σας έχουμε καλή σχολική χρονιά. Να ξέρετε ότι σε μια εποχή έντονης πληροφόρησης η βάση της γνώσης γίνεται στο σχολείο. Εμπιστευόμαστε τους γονείς, εμπιστευόμαστε τους εκπαιδευτικούς και διαγράφεται ένα μέλλον αισιόδοξο. Σας εύχομαι λοιπόν υγεία, σοφία και αισιοδοξία. Καλή σχολική χρονιά. Αυτά μου παιδιά, επίσημοι παράγοντες της αυτοδιοίκησης, οι γονείς, αγαπητοί μου συνάδελφοι, αν για όλα τα σχολεία σήμερα είναι χαρά που ανοίγουν γιατί ξεκινάει μια νέα σχολική χρονιά, γι' αυτό το σχολείο είναι διπλή η χαρά. Συμπίπτουν τα εγγένεια του σχολείου με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Ένα πράγμα θα πω μόνο, ότι μπορεί να ήταν δύσκολη η διαδικασία αποκατάστασης των όποιων ζημιών του σχολείου, όμως το δυσκολότερο έργο αρχίζει τώρα. Είναι η αξιοποίηση αυτού του υλικού, αυτού του πλούτου, το οποίο έγινε με στερήσεις και με την εφορία, τη φορολογική αφέμαξη του ελληνικού λαού, στην αξιοποίηση του. Εμείς σαν εκπαιδευτική κοινότητα έχουμε υποχρέωση να κάνουμε το μέγιστα, ώστε αυτό το σχολείο να πιάσει τόπο. Να μπορούμε να καμαρώνουμε για το έργο του. Το ανθρώπινο δυναμικό έτοιμο του σχολείου είναι έτοιμο να ανταποκριθεί στην πρόκληση και της νέας σχολικής χρονιάς και των επόμενων ετών. Εύχομαι στα παιδιά υγεία πρώτα απ' όλα, καλή διάθεση, προσπάθεια, συνεργατικότητα, αλληλεγγύη μεταξύ τους και αλληλοαποδοχή. Νομίζω ότι θα πάνε όλα καλά, γιατί και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Καστοριάς το διδακτικό προσωπικό είναι στη θέση του, τα βιβλία ήδη είναι στη θέση τους, έχουμε και το σχολείο το οποίο μας χρειάζεται, άρα είμαστε αισιόδοξοι ότι και η νέα χρονιά θα είναι πολύ καλή, ίσως η καλύτερη από την προηγούμενη. Να είστε καλά, χάρηκα πολύ που σας είδα. Βλέπω χαρούμενα πρόσωπα και είναι ευχάριστο αυτό για την πρώτη μέρα σήμερα, την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Σεβαστέ Πατέρα, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριε πρώην Αντιπεριφερειάρχα, κύριε πρώην Δήμαρχη, κύριε Περιφερειακή Διευθυντή, κύριοι εκπρόσωποι των αρχών και των σωμάτων ασφαλείας,
κύριε Διευθυντά, κύριε εκπαιδευτικοί, αγαπητοί γονείς, αγαπητοί μαθητές. Είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά για εμένα η τέλεση των εγγενείων σε αυτό το ιστορικό και παλαιότερο σχολείο της Καστοριάς. Θα ήθελα λοιπόν να εκφράσω με την ευκαιρία αυτή τις ευχαριστίες μου, αλλά και τα θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους εκκλησιακούς παράγοντες που έπαιξαν το ρόλο τους ώστε να τελέσουμε σήμερα τα εγγένεια ενός υπερσύγχρονου σχολείου. Ιδιαίτερες ευχαριστίες και συγχαρητήρια στις προηγούμενες δημοτικές αρχές. Άλλωστε, για την τέλεση αυτού του έργου χρειάστηκαν να περάσουν 4 δημοτικές αρχές. Με την έναρξη λοιπόν της σχολικής χρονιάς θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους υγεία. Να ξέρετε όλοι ότι ο Δήμος αποτελεί το σπίτι όλων. Άλλωστε είχαμε την ευκαιρία πριν από 2 μέρες να συζητήσουμε διεξοδικά και με λεπτομέρειες για τα προβλήματα που απασχολούν όλες τις σχολικές ομάδες με τους διευθυντές όλων των σχολικών μονάδων. Ο Δήμος λοιπόν αποτελεί το σπίτι όλων και με την αμέριστη συνεργασία και βοήθεια που θα έχουμε, είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε αυτή τη συνεργασία, θα ξεπεράσουμε όλοι μας τα προβλήματα αυτά. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι να υπάρχει σεβασμός, να υπάρχει σεβασμός προς τους μαθητές, από τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς. Γνωρίζουμε όλοι ότι η εκπαιδευτική κοινότητα είναι αυτή που εμπιστευόμαστε τα παιδιά μας. Είναι οι ιδανικοί άνθρωποι στους οποίους μάλλον αφήνουμε το μέλλον των παιδιών μας. Χρειάζεται λοιπόν απόλυτο σεβασμός σε όλους, από όλους και βέβαια ένα σεβασμό και στις κτηριακές εγκαταστάσεις όπου σήμερα βρισκόμαστε. Με την έναρξη λοιπόν αυτής της σχολικής χρονιάς θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους σας υγεία, δύναμη, αισιοδοξία και καλή επιτυχία στο έργο του πόλου. Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια σε όλους. Συγχαρητήρια σε όλους.